Βαγγέλη. Βαγγέλη. Καλησπέρα. Αυτή τη φορά καλησπέρα σε άλλη... δεν πετάνε τίποτα. Γιατί στο τέλος είδαμε να πετάνε κάποια αντικείμενα, έτσι. Τώρα δεν σου πετάνε τίποτα. Έχει αδειάσει το γήπεδο. βλέπω μερικές δεκάδες σπασμένα καθίσματα εκεί που ήταν οι οπαδοί της ΑΕΚ. Ήταν η αντίδρασή του στο φινάλε όταν αποχωρούσαν οι παίκτες της ΑΕΚ και ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς. Για αυτή την ήττα με 3-1. Είχαμε αποδοκιμασίες στον Μπάγκεβιτς, Βαγγέλη. Το ρωτάμε. Είχαμε πάντα και στον Μπάγκεβιτς αποδοκιμασίες και στους ποδοσφαιριστές όμως για την εμφάνισή του. Συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές ή γενικότερα όποιος περνάγε κοντά. Όχι, Αντωνία, όχι, Αντωνία. Ήταν όσοι κατευθύνονταν προς τη Φυσούνα, η οποία είναι ακριβώς πίσω από το τέρμα στο οποίο ο Αραμπατζής δέχτηκε τα τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί ακριβώς είναι η Φυσούνα. Όσοι κατευθύνονταν προς τα εκεί, αντιμετώπιζαν την οργή των περίπου 2.500 οπαδών της ΑΕΚ που ήταν εδώ. Ναι. Μάλιστα. Εντυπώσεις από το μάτς. Η ΑΕΚ έκανε το ίδιο παιχνίδι που έκανε και με την Κέρκυρα. Στο πρώτο ημίχρονο το επισημάναμε με τον Δημήτρη Κανελάκη στην μετάδοση. Δηλαδή, ένα πολύ νοθρό ξεκίνημα, χωρίς να πιέζει καθόλου αυτή, να δέχεται ασφιχτική πίεση από το ύψος μεγάλης περιοχής της όταν προσπαθούσε να κυκλοφορήσει την μπάλα από τον αντίπαλο. Επιπόλαια αντίδραση στην δεύτερη μόλις φάση, στο παιχνίδι, στο 9 δηλαδή, σε μια στημένη μπάλα, στο φάουλ του Ούμπιντες. Έρχονται και τα δύο στόπερ πανύψηλα και ο Τομάς και ο Σανκαρέ. Ο Τομάς πηγαίνει στο δεύτερο δοκάρι. Μπασκετική φάση, Βαγγέλη. Στρώνει στο Σανκαρέ. Ακριβώς. Κατεβήκαν οι δίδυμοι πύργοι και παίξαν, και παίξαν εκεί πέρα βόλεϊ, ας πούμε. Και δεν μάρκαρε κάποιος τους δίδυμους πύργους, ναι, που κατέβηκαν. Φαίνεται κιόλας. Πολύ ελεύθερο και ελεύθερο. Η συνδυασία γίνεται στο δεύτερο δοκάρι, γιατί το άλλο πρέπει να ακολουθήσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον προλάβει. Ναι. Η συνδυασία γίνεται στο δεύτερο δοκάρι, ακριβώς. Ναι. Όταν ο Δέλλας το αντιλαμβάνεται, θα το δείτε, προσπαθεί να κάνει βήματα προς τα πίσω, αλλά μπλέκουν τα πόδια του με τους υπόλοιπους παίχτες που ήταν εκεί και πέφτει. Και έτσι ο Τομάς κάνει ανενόχλητο στην κεφαλιά. Έχω λίγο την εντύπωση ότι. Δεν είχε. Με συγχωρείτε, ο Ολυμπιακός έφτασε στο δεύτερο γκολ κόντρα λίγο στην ροή του ματς. Ή είναι δική μου εντύπωση. Δεν υπήρχε ροή του μάτς, αν μου επιτρέπεις. Δεν υπήρχε, μετά την ισοφάριση της ΑΕΚ με 1-1, υπήρχαν δύο σπαταλημένες ευκαιρίες στην κόντρα από τον Σκόκο. Μέχρι εκεί. Ουσιαστικά ρυθμός, το επισημέναμε κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, δεν υπήρχε. Παίχτες κουρασμένοι, μεσαίες γραμμές, όπου δεν απέδιδαν είτε ανασταλτικά είτε επιθετικά όπως απέδιδαν στο πρώτο ημίχρονο, και για τους μεν και για τους δε, και ήταν ζήτημα ποιος θα βγάλει την καλή κόντρα. Ναι. Το είχε δύο φορές η ΑΕΚ στα πόδια της με τον Σκόκο, το σπατάλησε ο Σκόκο, το είχε κατόπιν ο Σολάκης, ο οποίος δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Και στους δύο αμυντικούς της ΑΕΚ, τους κεντρικούς, και στον Μανολά, μέχρι που βγαίνει, και στο Δέλα βεβαίως στο φινάλε, ο οποίος υποπίπτει στο πέναλτι. Γίνεται εκεί το 2-1. Φαινόταν ότι μία εκ των δύο ομάδων, με τον τρόπο που αγωνίζονταν, θα πετύχει τελικά τον γκολ. Δεν ξέραμε ποια είναι αυτή, και λέω φαινόταν για τον εξής λόγο. Κάθε μπαλιά, κάθε απόπειρα να μεταβιβαστεί η μπάλα από το μέσο της μίας περιοχής στο μέσο της άλλης, με βαθιά μπαλιά, μπορούσε να δημιουργήσει προϋποθέσεις για γκολ. Ήταν ο Ολυμπιακός Βόλου αυτός που το έκανε. Και ήταν ο Ολυμπιακός Βόλου με την μπάλα κάτω, όχι με την μπάλα ψηλά. Είναι πάρα πολύ ωραία η ενέργεια στο δεύτερο γκολ. Uh-huh. Είναι πάρα πολύ ωραίος ο συνδυασμός του Σολάκη, του Ζαραδούκα και η σέντρα για τον Μπρέσκα. Ναι, ναι. Παρά τα αυτά, νομίζω ότι και οι δύο προπονητές το παραρίσκαραν με τις μεσαίες γραμμές που αποφάσισαν να αποδυναμώσουν στο δεύτερο ημίχρονο. Uh-huh. Ο Αχιλλέας Μπέος, ο Ολυμπιακός Βόλου, κατά κάποιο τρόπο σχεδόν τον έχουμε προσωποποιήσει. Ήταν από τα μάτια τα οποία χρειαζόταν να πάρει, και η ΑΕΚ χρειαζόταν οπωσδήποτε νίκη. Υπήρξε η ομιλία του Πρόεδρου πιο πριν ότι μας χρειάζεται νίκη για να πάνε για πρωτάθλημα. Ολόκληρη η ατμόσφαιρα ήταν σήμερα, μας χρειάζεται οπωσδήποτε νίκη. Άρα νομίζω, Βαγγέλη, η αίσθηση ήταν ότι η σοπαλία δεν ικανοποιούσε κανένα σχέδιο, έτσι, και καμία φιλοδοξία. Συμφωνώ, Αντώνη, αλλά για να μπορούσε η ΑΕΚ να διεκδικήσει την νίκη, θα έπρεπε να έχει κυκλοφορία μπάλα στη μεσαία γραμμή. Μάλιστα. Δεν είχε με τους Μάκο Γκέντζογλου. Ήταν μπλοκαρισμένος ο Λιμπερόπουλος. Ο Σκόκο, μία ενέργεια ομαδική έκανε σε όλο το παιχνίδι, λοιπόν, αν θέλετε να το πούμε, ναι, έτσι. Είναι η φάση στο πρώτο ημίχρονο με τη σέντρα στο κεφάλι του Τζεμπούρ και στο δοκάρι. Μάλιστα. Τις υπόλοιπες αποφάσισε να τις τελειώσει μόνος του. Μάλιστα. Υπάρχει μοιραίος παίκτης. Πριν πάμε οπουδήποτε αλλού, μου επιτρέπετε, θα σας απαντήσω, ναι, μόλις δούμε τι δήλωσε ο Πλιάγκας πριν από λίγο στην κάμερα της Νόβα. Δημήτρη Πλιάγκα, πολύ μεγάλη εμφάνιση σήμερα για τον Ολυμπιακό Βόλου και μια σπουδαία νίκη κοντά σε μια μεγάλη ομάδα. Πού κρίθηκε το μάτς κατά την άποψη? Εντάξει, πιστεύω ότι εμείς μετά το αποτέλεσμα με τον ΠΑΟΚ πιστεύσαμε ότι μπορούμε να χτυπήσουμε τις μεγάλες ομάδες. Και πιστεύω ότι ήμασταν πιο συγκεντρωμένοι, δεν είχαμε τόσο πολύ άγχος όσο είχε η ΑΕΚ. Γιατί όταν παίζει με μια μεγάλη ομάδα, δεν είσαι, προσωπικά δεν είσαι χάσει τίποτα. Γέμισε ο κόσμος στο γήπεδο
εκπληκτική ατμόσφαιρα και μπήκαμε μέσα για να χαρούμε το παιχνίδι και μας βγήκε. Ο Ολυμπιακός Βόλος στο πρώτο μέρος τα πήγε πάρα πολύ καλά. Έχασε πολλές ευκαιρίες. Στο δεύτερο, μετά την ισοφάριση της ΑΕΚ, πήρε χώρο η ομάδα της Αθήνας, δημιούργησε κάποιες ευκαιρίες. Φοβήθηκες ότι δεν θα πάρει ούτε βαθμό τελικά? Εντάξει, η ΑΕΚ πίεζε, έβαλε ένα γκολ, ισοφάρισε. Μετά είχε και κάποιες φάσεις μετά. Ναι, είχε τις φάσεις. Φοβήθηκες ότι. Εντάξει, κάποιες με το φοβάσαι, γιατί η ΑΕΚ έχει παίχτες όπως έχει ο Λιμπερόπουλος, ο Μπλάνκο, ο Τζιμπούρ. Μπορεί να σου κάνει οτιδήποτε στη μια. Απλά τώρα εντάξει, πιέζαμε υπομονετικά, βγήκαν δύο φάσεις, βάλαμε ένα γκολ και δέσαμε ένα πέναλτι. Εντάξει, πιστεύω ότι μαζί και το παιχνίδι όπως έπρεπε. Όπως είχαμε διαβάσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στον Θεσσαλικό και στον Βαγγέλη Μπραδάκη. Για μοιραίο παίχτη λοιπόν δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιος μοιραίος. Μπορώ να σας πω το που υπερτερούσε ο Ολυμπιακός Βόλος σε σχέση με την ΑΕΚ. Ή αν θέλετε που υστερούσε η ΑΕΚ. Ανάπτυξη χωρίς τα δύο σου ακραία φτερά, διότι ούτε ο Γιάχιτς ούτε ο Λαγός μπορούσε. Χωρίς τον Ντιόπ και τον Καφέ, με Μάκο και Γκέντζογλου να δυσκολεύονται πάρα πολύ να κυκλοφορήσουν την μπάλα. Τον Λιμπερόπουλο πολύ καλά κλεισμένο, πολύ καλά διαβασμένοι οι δύο αμυντικοί χαφ του Ολυμπιακού Βόλου, οι εντολές που είχε δώσει ο Τσιόλης. Δραστήριο στο Τσιμπούρα, αλλά η μπάλα δεν έφτανε ως εκεί. Ο Λεωνάρντο αλλάζει τον Μπέρν στο ημίχρονο, διότι δεν έχει κυκλοφορήσει η μπάλα. Και ο Σκόκο να προσπαθεί τις περισσότερες φορές να τα κάνει όλα μόνος του. Λογικό είναι όταν από την άλλη μεριά υπάρχει μια ομάδα που έχει εξίσου ποιοτικούς ποδοσφαιριστές από τη μέση και μπροστά. Πάρα πολύ καλός ο Ούμπιντες. Και δεμένη ομάδα, εξαιρετική... Βαγγέλη. Δεμένη λόγω ότι οι παίχτες αυτοί είναι καρτό και πολύ καιρό μαζί. Ο Ούμπιντες, ας πούμε, και... ο άλλος Αργεντίνος, ο Μόνχε, έχουν παίξει πέρσι β' εθνική. Είναι παίκτες που γνωρίζονται, ξέρονται. Επίσης, όταν λες για ποιοτικούς παίκτες από τη μέση και μπροστά, έχει ποιοτικούς από τη μέση και πίσω. Τα στόπερ είναι πάρα πολύ καλά του Βόλου. Ο Σακαρέ. Ναι, αλλά όταν η μπάλα είναι ψηλά. Ναι, αλλά όταν η μπάλα είναι ψηλά. Και κάτω, Βαγγέλη, τα μάζεψε όλα σήμερα. Και κάτω. Δηλαδή δεν είδα... Όχι ακριβώς, δεν τα μάζεψε όλα. Αλλά η ΑΕΚ δεν είχε τις τελικές που είχε, για παράδειγμα. Στο παιχνίδι, στη Ριζούπολη, στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, όταν εκεί τις τελικές τις έβγαζε ο Λιμπερόπουλος. Και τα στόπερ αναγκαστικά μπορούσαν να εκτεθούν από την εκτελεστική δυνότητα είτε του Σκόκο, είτε του Τζεμπούρ, είτε του Λεωνάρντο. Εδώ δεν είχε την τελική πάσα η ΑΕΚ, οπότε και ήταν λίγο πιο εύκολη η δουλειά του Τομάς και του Σανκαρέ. Όταν η μπάλα ήταν ψηλά, καθάριζαν τα πάντα. Όταν η μπάλα ήταν χαμηλά. Ήταν ελάχιστες φορές χαμηλά, στο πω έτσι. Μου προφανώς ο Ολυμπιακός Βόλου πανηγύρισε. Είχε ενδιαφέρον το πώς θα αντιδράσει στην πρώτη δύσκολη στιγμή της σεζόν η ΑΕΚ. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε και προχωράμε για τις φάσεις του αγώνα. Καλό βράδυ. Ναι. Χάσαμε το παιχνίδι. Καληνύχτα. Καληνύχτα ήταν. Λοιπόν, προφανές ότι θα έλεγε καληνύχτα. Να δούμε τις φάσεις του αγώνα. Ναι, και μετά μιλάμε για τον αγώνα. Το μάτσε.